Νοσοκομεία. Τι συνέβη πέρυσι? Για πρώτη φορά τα νοσοκομεία έπρεπε να λειτουργήσουν με απόφαση και τη προηγούμενη κυβέρνηση. Όχι ότι ήταν κακή, ήταν προς σωστή κατεύθυνση, με κλειστούς προϋπολογισμούς. Όταν λέμε κλειστούς προϋπολογισμούς, είπε η Τρόικα, αντί για 2,3 δισεκατομμύρια λειτουργικές δαπάνες στα νοσοκομεία, θα έχουν 2 δισεκατομμύρια. Και αυτά τα 300 εκατομμύρια κατανεμήθησαν στα διάφορα νοσοκομεία με βάση τα στοιχεία που είχαν από τα πρώτα. Δεν θα περάσει το χρόνο με αυτά. Ακριβώς. Ακριβώς. Οι διοικήσεις των νοσοκομείων όμως, οι οποίες δεν είχαν επιλεγεί με τα καλύτερα και πιο σοβαρά κριτήρια, δεν το κατάλαβαν αυτό και νόμισαν δεν πειράζει. Άμα τελειώσει ο προϋπολογισμός τον Αύγουστο, κάτι θα γίνει στο τέλος και θα μας ξαναδώσουν λεφτά. Δεν θα αφήσουν τα νοσοκομεία να κλείσουν. Έτσι λειτουργήσαν. Αυτή είναι η αιτία λοιπόν. Ξεμείνανε από καύσιμα. Δεν κάνανε σωστή διαχείριση του προϋπολογισμού τους. Δεν κάνανε εξοικονομήσεις, δεν τελειώσαν τους διαγωνισμούς που έφυγαν στα νοσοκομεία. Με αποτέλεσμα, είδαμε νοσοκομεία ότι τον Αύγουστο λέγανε τέλειωσε ο προϋπολογισμός μας. Άλλα νοσοκομεία τελείωνε ο προϋπολογισμός τους τον Οκτώβριο. Υπήρχαν όμως νοσοκομεία. Σας στέλνανε έγγραφα στο μεταξύ, ακριβώς, στείλτε κάτι. Ακριβώς. Στείλτε λεφτά. Ακριβώς. Αυτό είναι η μία βασική αιτία. Υπήρχαν. Αλλά τώρα και με συγχώρησε, άμα σου πει ένα υπουργείο μου, έχει ένα υπουργείο που δουλεύει ένα εκατομμύριο ευρώ, πάρε 200 χιλιάρικα και δούλεψε το. Ναι. Μπορείς. Στον ΕΟΠΗ δεν χρειάστηκε να μου πούνε πόσα πρέπει να λειτουργήσουν λιγότερα. Μόνοι μας πήραμε τις αποφάσεις εκείνες, 1,2 δισεκατομμύρια στο σκέλος των δαπανών. Χωρίς να μας το πει κανένας, για να μπορέσουμε να μειώσουμε το έλλειμμα του οργανισμού και να πληρώνει τις παρόχους. Παραμένει όμως ο ΕΟΠΗ και που είχε μια προβληματική ιστορία. Κλείνω τα νοσοκομεία και έρχομαι στον ΕΟΠΗ. Η δεύτερη αιτία των νοσοκομείων που υπάρχει πρόβλημα, πάντα σας θυμίζω, μεγάζεις αυτό, ήταν, το ακούω 13 χρόνια που είμαι βουλευτής και εσείς τα ακούτε όλα τα χρόνια. Λοιπόν, κάποιες ειδικήσεις λοιπόν έχουν ευθύνες σε αυτά τα νοσοκομεία που μπορεί να υπάρχει τέτοιο θέμα. Και εν πάση περιπτώσει, όταν πέφτει στην αντίληψή μας, δεν το αφήνουμε να υπάρχει. Γιατί δεν φτάσαμε εκεί οικονομικά να μην μπορούμε να έχουμε γάσει τα νοσοκομεία, προς Θεού. Σημαίνει κάποιος δεν κάνει καλή διαχείριση. Μα δεν είναι ένα. Το δεύτερο θέμα. Εκτός και αν θέλετε να πείτε ότι είναι όλοι άχρηστοι οι διοικητές στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχει νοσοκομείο. Σας είπα πριν. Που να μην έχει προβλήματα. Όλοι μας δεν τα έχουμε δει. Σας είπα πριν. Συνοπνεύματα, σεντόνια. Δεν φτάσαμε εκεί. Σεντόνια. Προσέξτε, δεν είναι εκεί το κόστος. Χαρτιά υγείας. Δεν φτάσαμε εκεί, σας ξαναλέω. Δεν φτάσαμε εκεί. Δηλαδή δεν φτάσαμε να μην έχει το σύστημα υγείας να παρηγάζει. Δεν είναι μεγάλο το κόστος. Πού φτάσαμε. Προφανώς αυτές οι περιπτώσεις τι είναι. Ότι ο διοικητής δεν έκανε έγκαιρη παραλαβή, δεν έδωσε έγκαιρα την εντολή να έρθει ο προμηθευτής. Για προμήθεια. Για προμήθεια. Δεν τον διώχνω, αυτό όμως δεν βαρύνει όλο το σύστημα. Δεν είναι όμως. Θα φύγουν όμως. Κύριε Σαραντάκο, θα φύγουν. Πάρα πολλοί από τους διοικητές που θα κρυθούν ανεπαρκείς. Αυτό τελειώνει. Δεν τον νοιάζει τον κόσμο καθόλου. Μα έχετε δίκιο να μην φύγουν οι ασθενείς για πάντα. Δεν θα φύγουν. Ποιος είναι διοικητής? Είναι η ζωή του. Άμα δεν μπορεί να διοικηθεί. Υπάρχει όμως, για να πω στον ΕΟΠΗ που με ρώτησε ο κύριος Σαραντάκος που έχω την ευθύνη, υπάρχει όμως και η άλλη εικόνα. Βλέπουμε ασθενείς που μπαίνουν στα νοσοκομεία και είναι πολύ ευχαριστημένοι από τους γιατρούς, από το επίπεδο του προσωπικού, από τους νοσηλευτές. Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό σώζουν την τιμή των. Όχι. Και μερικά, προσέξτε, και υπάρχουν και μερικά νοσοκομεία που είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένα. Να λέμε την αλήθεια. Κύριε Υπουργέ, ναι. Μην ξεγελιόμαστε. Οι γιατροί οι ίδιοι, οι οποίοι με ιεραποστολικό ζήλο κρατάνε το ΕΣΥ στην πραγματικότητα και μάχονται εκεί με συμφωνώ, τον θάνατο. Συμφωνώ σε αυτό. Οι γιατροί υποφέρουν, κοντεύουν να τρελαθούν οι ίδιοι εκεί μέσα. Συμμερίζομαι αυτή την άποψη και μάλιστα υπό αμήνες. Και οι νοσοκόμες φυσικά. Πείτε μου κάτι, γιατρέ. Εσείς πιστεύετε ότι από τις πληροφορίες που έχετε και από την γενική εικόνα, ότι στα χειρουργικά και σε αυτές τις ειδικότητες το φακελάκι έχει μειωθεί? Κοιτάξτε, νομίζω καταρχήν έχει μειωθεί από το μειωμένο διαθέσιμο οικογενειακό εισόδημα που έχει πλέον η οικογένεια. Ναι. Έτσι. Έχει κούρεμα. Έχει κουρευτεί δηλαδή. Ναι. Ναι, ναι. Δεύτερον. Το φακελάκι υπήρχε, αλλά ποτέ δεν ερχόταν να το καταγγείλουν οι ασθενείς. Αλήθεια. Όταν το κατήγγειλαν πάντα η αστυνομία και το Υπουργείο έπαιρνε μέτρα. Εμείς τώρα σε αυτό το νομοσχέδιο που καταθέσαμε χθες έχουμε και αυστηροποίηση των ποινών για τους γιατρούς που θα παίρνουν φακελάκι. Για να κλείσουμε τα νοσοκομεία λοιπόν, και δεν θέλω να το αποφύγω, μία βασική αιτία της λειτουργίας των νοσοκομείων είναι η ατελής και λυπής χρηματοδότηση του συστήματος από τον ΕΟΠΗ.